Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήδη στις μέρες φυσικά η ανακοίνωση ότι τα κοιτάσματα τα οποία έχουν βρεθεί στον κλάφκο της Κυπριακής ΑΟΣ στο οικόπεδο 10 υπολογίζονται σε αξία 30 με 40 δις δολάρια. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι ανοίγεται ένα νέο πεδίο, μια πολύ μεγάλη προοπτική όσον αφορά τα κοιτάσματα της Κυπριακής ΑΟΣ. Βεβαίως είναι ένα θέμα σύνθετο, είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολλές παραμέτρους όσον αφορά την αξιοποίησή τους, τις υποδομές που υπάρχουν, ζητήματα τα οποία ανοίγουν πλέον και για εθνικά θέματα σε σχέση με το ψευδοκράτος, ανάλυση την οποία έχει σήμερα η Handelsblatt. Θα τα δούμε αυτά, όμως η σημερινή μας εκπομπή θα είναι αφιερωμένη σε ένα θέμα που μας απασχολεί όλους. Τι θα γίνει με το νέο νόμο Κατσέλη, τι θα γίνει με τις ρυθμίσεις των 120 δόσεων σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία. Θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα μιλήσουν πάνω σε αυτά τα θέματα, θα μας δώσουν τα φώτα τους στο πώς βλέπουν να εξελίσσονται αυτά τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν όλη την αγορά και όλη την κοινωνία στην παρούσα φάση. Και ασφαλώς θα έχουμε στο δεύτερο μέρος και τηλεφωνήματα δικά σας, τηλεφωνήματα από τους τηλεθεατές μας. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε από το χρηματιστήριο, να δούμε πώς έχει κλείσει αυτή η εβδομάδα. Μια εβδομάδα καλή, μια εβδομάδα στην οποία η αγορά, φτάνοντας σε 710 μονάδες, που ήταν και ο τεχνικός στόχος, δείχνει ότι έχει αρχίσει να επανενεργοποιείται, δείχνει ότι έχει ανακτήσει τα αντανακλαστικά της και δείχνει ότι μπαίνουμε πια σε μια νέα περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται από θετική προεξόφληση των εξελίξεων για την ελληνική οικονομία. Ο δείκτης έκλεισε σε 712,61 μονάδες, ενισχυμένος στο 0,72%. Να πούμε ότι τεχνικά αυτό που φαίνεται είναι ότι αυτή η βραχυπρόθεσμη κίνηση, η οποία έχει ξεκινήσει κάπου εδώ μέχρι 720-730 μονάδες, κορυφώνεται. Και από εκεί και πέρα βεβαίως θα δούμε ποιοι θα είναι οι επόμενοι καταλήτες. Καταλήτες οι οποίοι ακούν και στο θέμα της έκδοσης του νέου δεκαετούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Bank News, στις 6 Μαρτίου, σήμερα είναι 1η Μαρτίου, καλό μήνα και σε όλους, στις 6 Μαρτίου ανοίγει το βιβλίο προσφορών με στόχο να συγκεντρώσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ η ελληνική δημοκρατία και με ένα κόστος δανεισμού, με ένα επιτόκιο κάτω από 4% μεταξύ 3,9% και 3,95%. Πάμε να δούμε τώρα πώς έχουν κλείσει οι κυριότερες μετοχές του FTSE 25. Βλέπουμε ότι η Εθνική είχε σήμερα μία μικρή πτώση, σταθεροποιήθηκε στο 1,57, στο μείον 1,26. Η Εθνική, η οποία έκανε μία κίνηση της τάξης του 60% τις τελευταίες 2 εβδομάδες από τη στιγμή που υπήρξαν οι ανακοινώσεις σχετικά με το ομόλογο το οποίο είχε σχέση με το swap της Goldman Sachs για το ελληνικό χρέος και με την νέα διευθέτηση που έγινε. Βλέπουμε λοιπόν την Εθνική στο 1,57, Eurobank 0,6670, στο μείον 0,30. Να πούμε ότι η Eurobank είναι πιο κοντά από όλους σε σχέση με την τιμή στην οποία έχει γίνει η αύξηση το 2015, η τελευταία αύξηση κεφαλαίου, 0,6670. Η Eurobank και από εκεί και πέρα βλέπουμε την Αλφα στο 1,2540, την Πειραιώς να έχει θετικό πρόσημο μία ακόμα ημέρα, 1,2750 συν 3,66, η Πειραιώς η οποία έκανε μια σημαντική άνοδο της τάξης του 70-80% από τα χαμηλά της και κατά κάποιο τρόπο έδωσε και μια απάντηση σε όσους είχαν βγάλει σκληρά σενάρια για το μέλλον της Πειραιώς. Βέβαια η Πειραιώς για να κάνει αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει μέσα στο προσεχές 18μηνο, δηλαδή μια ομολογιακή έκδοση, θα πρέπει να ανεβάσει κι άλλο την κεφαλαιοποίησή της. Από εκεί πέρα έχουμε τα ελληνικά πετρέλαια στο συν 3,36% στο 8,31. Τα ελληνικά πετρέλαια για τα οποία αναφέραμε χθες ότι έχουν ένα μέρισμα για τη χρήση αυτή στα 75 cents αναμετοχή. Ένα πάρα πολύ υψηλό μέρισμα για τα ελληνικά πετρέλαια, για τα οποία έχουμε πει ότι η κεφαλαιοποίησή τους αδικεί την αξία της εταιρείας. Και βεβαίως αυτό το οποίο έλεγε η τελευταία έκθεση της Κομισιόν, την έκθεση για την οποία μιλήσαμε την Τετάρτη το βράδυ, προχθές, πρέπει να πούμε ότι αναφέρει ότι δεν θεωρεί πολύ πιθανή την ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης των ελληνικών πετρελαίων
καθώς υπάρχουν μόνο δύο υποψήφοι. Θα είναι αστείο επίσης να πουληθούν τα ελληνικά πετρέλαια το 51% για ένα νούμερο το οποίο δεν θα είναι μεγαλύτερο από το 1,2-1,3 δις. Βεβαίως αυτό εμπίπτει στα προαπαιτούμενα τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 10η Μαρτίου για να δοθεί η δόση του 1 δις. Και ασφαλώς έχει να κάνει με το τι θέλει ο Όμιλος Λάτσιο, ο οποίος διατηρεί το μεγαλύτερο ποσοστό στα ελληνικά πετρέλαια. Παράλληλα, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή πληροφορίες από την πλευρά του Euroworking Group ότι μπορεί να φτάσει το θέμα για την έγκριση της δόσης στο Eurogroup του Απριλίου, και αυτό ασφαλώς δίνει και έναν άλλο τόνο όσον αφορά τις εκτιμήσεις που αναφέρονται στο πότε θα γίνει η εκλογική αναμέτρηση που αφορά τις εθνικές εκλογές, που αφορά τις βουλευτικές εκλογές. Είπαμε πάρα πολλά σε σχέση με το χρηματιστήριο. Να κλείσουμε, να πούμε ότι η Motorola δείχνει μια σταθεροποίηση στο 21,65 και από εκεί και πέρα ο Μητυλινέος στο 9,14 στο μείον 0,33, όμως εδώ έχουμε την Goldman σήμερα να έρχεται και να λέει ότι η εκτίμησή της είναι ότι θα μειωθούν τα αποθέματα παγκοσμίως του αλουμινίου και το παγκόσμιο έλλειμμα θα είναι στα 1,25 εκατομμύρια τόνοι. Κατά συνέπεια αυτό σημαίνει ότι η τιμή του μετάλλου θα έχει προοπτική περαιτέρω ανόδου, σταθεροποιήθηκε στα πάνω από $1,900 ο τόνος, άρα αυτό ενισχύει, βοηθάει τη συγκεκριμένη μετοχή, τη συγκεκριμένη εταιρεία η οποία έχει την αλουμίνιο της Ελλάδος. Είναι σε ένα τεχνικό σημείο, έκανε και 9,37 σήμερα, στο οποίο θα πρέπει να το υπερκεράσει για να συνεχίσει την ανωδική της κίνηση. Βλέπουμε το Jumbo, το οποίο μετά το μείον 4 χθες σταθεροποιήθηκε στο 14,36. Coca-Cola πάνω από τα 30 ευρώ. Ο ΤΕ στο 10,95 οριακά κάτω από το 11. Και ο ΠΑΠ στο συν 2,78 στο 9,25. Έχουμε πει ότι ο ΠΑΠ μπορεί να είναι από τις μετοχές χρονιάς. Έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Υψηλές μερισματικές αποδόσεις. Πάμε να δούμε σύντομα τώρα τις μετοχές του FTSE 25. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα τη Βιοχάλκο 3,0850, η Βιοχάλκο η οποία πέρασε τα 3 ευρώ. Από εκεί και πέρα έχουμε τη Γεκτέρνα στο 5,13, η ΔΕΗ 1,5780, η ΔΕΗ η οποία κρατάει αυτό το συν 10 που έκανε τα κέρδη, τα οποία έκανε και ανέβασε την κεφαλαιοποίησή της από τα πολύ χαμηλά επίπεδα. Βεβαίως και η ΔΕΗ για να προχωρήσει την έκδοση ενός ομολόγου, το οποίο θα είναι της τάξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ τους προσεχείς μήνες, δεν μπορεί να έχει μια κεφαλαιοποίηση η οποία είναι λίγο πάνω από τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Κριτική σημασίας η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού πώλησης των λιγνητικών μονάδων. Και από εκεί πέρα έχουμε τον Ελάκτορα στο 1,6560, ο οποίος Ελάκτορας και αυτός έχει κάνει μια ανάκαμψη από τα χαμηλότερα που έκανε στην αρχή του έτους στο 1,25. Πάμε να δούμε την επόμενη στήλη. Εδώ έχουμε την επόμενη στήλη και εδώ έχουμε την ΕΧΑΕ, η οποία όπως θυμάστε 3,63,80, 4,20 σήμερα. Η ΕΧΑΕ η οποία αρχίζει να ανεβαίνει και να δείχνει ότι προεξοφλεί αγορά, ότι θα υπάρξουν κέρδη για την εταιρεία που έχει υπό την κατοχή της τα ελληνικά χρηματιστήρια, και ασφαλώς αυτό δείχνει, το φαίνεται από την άνοδο της μετοχής και δείχνει ότι η αγορά αρχίζει να προεξοφλεί θετικότερες εξελίξεις. 2,99 στον 0,086 η MIG. Πάμε να δούμε και την τελευταία στήλη για να κλείσουμε με τα χρηματιστηριακά. Εδώ έχουμε και την τελευταία στήλη. Έχουμε αναφερθεί στις περισσότερες μετοχές ήδη. 16,90 ο ΟΛΠ, ο οποίος αρχίζει να υπερβαίνει ένα εύρος στο οποίο κινείται σταθερά, 14,5-16,5, όλπου ο οποίος έχει σαφέστατες αυτή τη στιγμή δυνατότητες να ανέβει σε κεφαλαιοποίηση, μια ιδιαίτερα ασφαλής τοποθέτηση με πολύ ισχυρά περιουσιακά στοιχεία. Βλέπουμε την Τέρνα Ενεργειακή στο 6,50, ελαφρά διόρθωση της Τέρνας Ενεργειακής, και από εκεί και πέρα αυτή ολοκληρώνουμε την εικόνα του FTSE 25, ολοκληρώνουμε την εικόνα που αφορά το χρηματιστήριο Αθηνών. Να ευχαριστήσουμε τη σκηνοθέτη μας. Πάμε τώρα στους καλεσμένους μας να δούμε τα θέματα τα οποία είπαμε στην αρχή της εκπομπής, τα θέματα που θα μας απασχολήσουν, τα θέματα της μέρας, τα θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτά και απασχολούν
θα έλεγε κανείς, τη βάση και τη βάση κοινωνίας, αλλά και τη βάση όλων των επαγγελματιών, όλων των επιχειρήσεων, οι οποίες περιμένουν να δουν τι θα γίνει και με τις δόσεις στα ασφαλιστικά ταμεία και με τις δόσεις στην εφορία, αλλά βεβαίως και με το νέο νόμο Κατσέλη. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα είναι μαζί μας η κυρία Σουζάνα Κλιμεντίδη, δικηγόρος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Μπάμπης Καούκης, τον οποίο όλοι σας γνωρίζετε, Γενικός Σύμβουλος των Εφοριακών, ο οποίος θα πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία στο δυτικό στην τμήμα της Β' Αθηνών. Δυτικό τομέα Αθηνών. Δυτικός τομέας. Ήλιον Πετρούπολη, Περιστέρη, Γάλλο, Χαϊδάρη και Αγία Βαρβάρα, για να ξέρει και ο κόσμος. Από τα δυτικά για τα δυτικά. Από τα δυτικά για τα δυτικά. Γιατί μένουμε στα δυτικά. Έτσι. Λοιπόν, κυρία Κλιμεντίδη, να ξεκινήσω από εσάς και να δούμε καταρχάς ένα ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Σήμερα έχουμε 1η Μαρτίου, να πούμε για άλλη μια φορά και καλό μήνα στους τηλεθεατές μας. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Λοιπόν, το ερώτημα είναι πώς βλέπετε εσείς, τι βλέπετε να ισχύει όσον αφορά το νόμο Κατσέλη. Θεωρητικά ο παλιός νόμος Κατσέλη δεν ισχύει από σήμερα. Ο νέος νόμος Κατσέλη είναι ήδη γνωστός, ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα, έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις, όμως δεν αποτελεί νομοσχέδιο του κράτους ψηφισμένο ακόμα. Και να τονίσουμε το εξής. Καταρχάς, λύγει η διάταξη στο νόμο Κατσέλη, η οποία προστάτευε την πρώτη κατοικία. Δηλαδή, προστάτευε την πρώτη κατοικία των οφειλετών και ταυτόχρονα ρύθμιζε τα χρέη τους που αφορούσαν την πρώτη τους κατοικία. Μάλιστα. Αυτή η διάταξη λύγει στον νόμο Κατσέλη. Ευτυχώς, και το λέω, το τονίζω ότι ευτυχώς, θα συνεχίσει να ισχύει ο υπόλοιπος νόμος, ο οποίος προβλέπει ότι μπορεί ο οφειλέτης να ρυθμίζει το σύνολο των οφειλών του μέσα στο πλαίσιο της αίτησης και ταυτόχρονα θα δίδει και μία αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Καταλαβαίνετε ότι από το να είχαμε ολοσχερή κατάργηση του νόμου θα ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα, δεδομένου ότι το νέο πλαίσιο που έρχεται αφήνει πάρα πολλά κενά. Καταρχάς, να τονίσω ότι κατά την άποψή μου το πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι υπάρχει πλέον νομοθετικό κενό. Σήμερα που έχει λήξει. Όταν λέμε νομοθετικό κενό. Εννοώ ότι σήμερα που έχει λήξει η ισχύ του συγκεκριμένου άρθρου του νόμου Κατσέλη, δεν υπάρχει άλλο ψηφισμένο νόμο. Μάλιστα. Και το θέμα ποιο είναι. Ότι ακόμη και όταν ψηφιστεί, ακόμη και αν έρθει την Τρίτη, θα σα πω εγώ, και ψηφιστεί, έρθει στη Βουλή και ψηφιστεί, αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, διότι δεν θα είναι, θεωρώ, έτοιμο προ εφαρμογή το νέο πλαίσιο, δεδομένου ότι απαιτεί ειδική πλατφόρμα και ούτω καθεξής, άμεσα. Ναι. Άρα ο οφειλέτης θα μείνει χωρίς προστασία. Κατ' εμέ έπρεπε να έχει υπάρξει μια παράταση του νόμου Κατσέλη, όχι μόνο κατά τη δική μου άποψη, όλοι οι νομικοί εκεί συνηγορούν. Ναι. Είναι η κρατούσα, θα έλεγα, άποψη των συναδέλφων μου. Και τούτο διότι ήταν η δικλίδα ασφαλείας για τους οφειλέτες που είχαν πρόβλημα. Ναι. Είναι μεν θετικό ότι θα έχουμε μια πλατφόρμα άλλη, η οποία κάπως θα μας διευκολύνει στο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά, αλλά όπως καταλαβαίνετε, η λύση δεν θα είναι πάντα βιώσιμη. Τώρα, μια ερώτηση η οποία γίνεται από τους τηλεθεατές έχει να κάνει με το εξής, ότι αυτός ο νέος νόμος Κατσέλη, ο οποίος ευθέως μπορεί να είναι μια ομπρέλα για ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο επιχειρήν, έχουν εμπορική δραστηριότητα, έχουν επαγγελματικό δάνειο το οποίο χτυπάει πάνω σε ακίνητό τους. Ακριβώς. Αυτή, στην λοιπόν, πρώτη τους κατοικία. Στην πρώτη τους κατοικία. Αυτή λοιπόν, τι τύχη μπορεί να έχουν εάν υπάρχουν σε όλη αυτή την, σε ένα τέτοιο δάνειο εμπλεκόμενοι εγγυητές, κάποιο άλλο οικόπεδο, κάποιο ενδεχομένως άλλο ακίνητο που να ανήκει στους εγγυητές. Εκεί με το νέο νόμο αλλάζει κάτι, γίνεται πιο σαφές, παραμένει το ίδιο. Να τονίσω το εξής. Αυτά είναι τα τροτά σημεία που θα αντιμετωπίσουμε στο νέο πλαίσιο. Δηλαδή, καταρχάς, δεν γίνεται ιδιαίτερη μνήμη για τους εγγυητές. Τι σημαίνει αυτό? Ναι. Έστω ότι ο πρωτοφυλέτης έχει τη δυνατότητα να υπαχθεί στο νέο προστευτικό πλαίσιο και κερδίσει μια ρύθμιση με ένα κούρεμα, διότι αν απλά ρυθμίσει το ποσό χωρίς κούρεμα δεν υπάρχει θέμα για τον εγγυητή. Ναι. Αλλά αν υπάρξει διαγραφή τμήματος του δανείου και ο εγγυητής δεν έχει τα εισοδηματικά και περιουσιακά και λοιπά κριτήρια που απαιτούνται για να μπορέσει να υπαχθεί στο προστατευτικό πλαίσιο, μείνει εκτός προστασίας. Θα κινδυνεύει η δική του πρώτη κατοικία. Αν υπάρχει ένα ακίνητο ακόμα εκεί, τι γίνεται? Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ναι, μεν θα ληφθεί υπόψη η αξία της πρώτης κατοικίας για να γίνει κάποιος δεκτός στο πλαίσιο του νόμου. Ωστόσο, υπάρχει μία νέα, θα λέγαμε, διάταξη, αυτό βέβαια μένει να το δούμε στο κείμενο του νόμου. Μάλιστα. Η οποία θα υποχρεώνει την πλατφόρμα εντός εισαγωγικών, άρα την τράπεζα, ναι, να λαμβάνει υπόψη και το σύνολο της περιουσίας του οφειλέτη πριν προβεί σε οποιαδήποτε διαγραφή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όσο μεγαλύτερη κίνητη περιουσία υπάρχει, ακόμη και αν αυτή αποτελείται από αγροτεμάχια, αλλά θεωρηθούν ότι αυτά έχουν μία υποτιθέμενη εμπορική αξία, θα μειώνεται η πιθανότητα για κούρεμα.
Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε. Διότι στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, ακριβώς επειδή υπήρχε ο αντικειμενικός τρίτος δικαστής, ο οποίος εξέταζε την υπόθεση η οποία βρισκόταν ενώπιον του με αντικειμενικότητα και χωρίς να έχει την υποχρέωση να τηρήσει μια συγκεκριμένη ρύθμιση, εδώ ξέρουμε ποιο θα είναι το μάξιμουμ της ρύθμισης που μπορεί να πάρει ο φυλέτης. Στο νόμο Κατσέλη δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει το μάξιμουμ, αλλά υπήρχαν και περιπτώσεις ειδικές, όπου προβλεπόντουσαν πιο ευνοϊκές ακόμα ρυθμίσεις, ακριβώς γιατί ήταν ειδικές συνθήκες. Μία από αυτές τις πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις ήταν το ότι αν εγώ, ο φυλέτης που έκανα χρήση του νόμου Κατσέλη, είχα ακίνητη περιουσία, αλλά αυτή η ακίνητη περιουσία δεν ήταν εμπορεύσιμη. Δηλαδή είχα αγροτεμάχη από τον πατέρα μου σε ένα χωριό 2.000 κατοίκων. Ο νόμος Κατσέλη, επειδή ακριβώς υπήρχε ο δικαστής από πίσω, ο οποίος έκρινε με τον κοινό νου το που έχει διαμορφωθεί μετά τη δικαστική πρακτική και ούτω καθεξής, έκρινε ότι αυτά τα αγροτεμάχια δεν έχουν σημαντική εμπορευσιμότητα ώστε να οδηγηθούμε στη ρευστοποίηση. Έκρινε και με επίκεντρο τον άνθρωπο, ενώ τώρα θα είναι μια πλατφόρμα ψυχρή που θα βάζει τα νούμερα μέσα και θα βγάζει ένα αποτέλεσμα πλατφόρμα. Και τώρα, αν εσύ, ας πούμε, έχεις κληρονομήσει στο χωριό, από τον παππού, ένα σπιτάκι το οποίο η αξία του είναι 5-6 χιλιάδες, δυστυχώς θα σε πετάει έξω από το πρόγραμμα. Ακριβώς. Είναι ένας από τους κινδύνους που είναι πιθανό να αντιμετωπίσουμε. Και ταυτόχρονα, ένα από τα άλλα πολύ σημαντικά θέματα είναι ότι δεν θα μπορούν, από ό,τι φαίνεται, να υπαχθούν στο προστατευτικό αυτό πλαίσιο όσοι αντιμετωπίσουν οικονομική αδυναμία από 1/1/2019 και έπειτα. Η καταληκτική ημερομηνία που θα πρέπει να έχουν γεννηθεί οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι η 31/12 του 2018. Εντάξει, αυτό είναι δύο μήνες έχουμε κλείσει το 19. Βέβαια, όπως αλλά είναι τα πράγματα, δείχνουν ότι μέχρι το 18 ξέρετε, τουλάχιστον το λέω, θα αδικηθούν όμως οι οφειλέτες εκείνοι, οι οποίοι έκαναν συνεχώς πρόσθετες πράξεις ρύθμισης σε μια προσπάθεια να είναι συνεπείς. Και τους έσκασε η ρύθμιση τώρα. Ακριβώς, γιατί αυτό είναι η πραγματικότητα. Πάρα πολλοί είχαν 4 χρόνια και 5 χρόνια ρυθμίσεις και σήμερα καταλήγει η ρύθμιση αυτή. Αυτή ήταν η αντικείμενη. Και επίσης, για μένα μεγάλο θέμα είναι τι θα συμβεί με τους οφειλέτες του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων, όπου υπήρχε παρακράτηση στο μισθό, άρα δεν υπάρχει ληξιπρόθεσμη υποχρέωση, δεν υπάρχει δηλαδή ληξιπρόθεσμη απέτηση. Και ενώ οι οφειλέτες αυτοί μπορούσαν να υπαχθούν στον νόμο Κατσέλη, διότι υπήρχε ειδική νομολογία, είχε διαμορφωθεί, η οποία έλεγε ότι εσύ που είσαι οφειλέτης και έχεις δάνειο στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, είναι εύλογο να μην έχεις ληξιπρόθεσμη απέτηση. Άρα, κατ' εξαίρεση, θα σου ρυθμίζω τα δάνεια, διότι είναι εύλογη η μόνιμη και η οικονομική σου δυναμία. Το νέο νομικό πλαίσιο δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει αυτούς τους ανθρώπους με ευνοϊκό τρόπο. Μάλιστα. Και καταλαβαίνετε ότι οι οφειλέτες του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων, καταρχάς δεν είναι μεγαλοφιλέτες. Δεν μιλάμε για οφειλέτες εκατομμυρίων. Γνωρίζουμε ότι το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων δανειοδοτεί δημοσίους υπαλλήλους με συγκεκριμένα κριτήρια. Μάλιστα. Και ταυτόχρονα είναι η πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρό Μάλιστα. πρόβλημα. Έχουμε περιπτώσεις που βλέπουν αρνητικές μισθοδοσίες. Δεν επαρκεί δηλαδή. Και επιτόκιο 6,5% στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Μιλάμε ληστρικό επιτόκιο τη σημερινή εποχή τη κρίση και όλα αυτά τα χρόνια. Και σκεφτείτε τώρα ένα ζευγάρι δημοσίων υπαλλήλων. Που μπορεί να μείνει και δύο δημοσίων υπάλληλοι. Ο ένας να δούλευε σε ένα σούπερ μάρκετ και να ήταν ο άλλος δημοσίων υπάλληλος. Να έχασε τη δουλειά ο ένας από τους δύο που ήταν σούπερ μάρκετ. Και να έχει βάλει ένα δάνειο αυτός. Και να παρακρατεί το μισό του. Πέστε μου εσείς τι μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή την πατάνε και οι άνθρωποι, οι νοικοκυρέοι αυτοί που προσπαθήσαν αυτοί, που δεν φταίνε αυτοί για την κρίση που έγινε. Και δυστυχώς βοηθάμε πολλές φορές και ανθρώπους που δεν πρέπει να βοηθήσουμε. Και τα λάθη έχουν ξεκινήσει από πριν, πολύ πιο πριν. Και ερχόμαστε τώρα να διορθώσουμε κάποια πραγματάκια, τα οποία και αυτά στο πόδι, τελευταία στιγμή, ενώ τα λέμε και τα φωνάζουμε πάνω από 2 χρόνια. Πράγμα, κύριε Καούκη, όσον αφορά τα θέματα των ρυθμίσεων προς την εφορία, τι πληροφορίες υπάρχουν εκεί, διότι αυτή εδώ η εκπομπή, κύριε Μπουσμπορέλη, έτσι, πέραν να τη βάλουν όλοι εδώ και 6 και 7 και 8 μήνες που τα λέγαμε, ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο ότι 120 δόσεις στην εφορία δεν θα έρθουν ποτέ. Τα λέμε εδώ και 8 μήνες, μην σας πω και 10. Αν ψάξετε πίσω τα αρχεία από αυτή εδώ την εκπομπή, τη δικιά σας. Ότι δεν πρόκειται να γίνουν 120 δόσεις προς την ΑΑΔ για τα χρέη. Το πολύ έως 36 δόσεις. Το πολύ. Και αν είναι τώρα και με κάποια άλλα κριτήρια, που είναι κάτι ένφια ή κάποια έκτακτα γεγονότα, να τις πάνε σε 48. Το φωνάζουμε από αυτή εδώ την εκπομπή πάνω από 10 μήνες λοιπόν. Έτσι. Και δυστυχώς δικαιωνόμαστε. Δεν πρόκειται να γίνει ο κανονικός. Και έμεινε πολύ κόσμος πίσω, γιατί παραμυθιάστηκε.
Πήγε να χάσει και δόση ενδεχομένως. Πήγε να χάσει και δόση, γιατί σου λέει θα έρθουν 120 δόσεις, θα έρθουν 120. Δεν πληρώνει τη δόση. Να τη χαλάσω τη ρύθμιση. Ναι. Δεν πειράζει, αφού θα έρθουν άλλες δόσεις. Και περίχαμε και ναι. δόσεις των 100 δόσεων. Ναι. Και τη χάσανε. Ναι. Περιμένοντας την ρύθμιση των 120 ναι. δόσεων, η οποία δεν θα έρθει ποτέ. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα ταμεία, εκεί ποια θα εικόνα γίνει. Υπάρχει. Εκεί θα γίνει, θα γίνουν 120 δόσεις, θα υπάρχουν πολλά κριτήρια. Θα έχουν ισοτιματικά κριτήρια. Αυτό να τονίσουμε, δεν θα είναι ναι. 120 για όλους, έως. Όχι, έως 120, ανάλογα με τα ισοτιματικά κριτήρια, ανάλογα με αν είναι άνεργοι, αν είναι ενεργοί επιχειρηματίες, αν. Θα είναι πολλά τα κριτήρια. Θα υπάρχουν κουρέματα, ως 85%. Και ανάλογα, ναι, το προσαυξήσουν πάντα, όχι το κεφάλαιο, το κεφάλαιο είναι η ατόφια, δεν το πειράζουμε. Και θα πάρει για πρόστιμα ή προσαυξήσεις. Και θα πάρει μέσα οφειλές μέχρι πότε. Αυτό είναι τώρα ερώτημα. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Είχαν πει. Τώρα θα πάνε αναγκαστικά μέχρι το τέλος του 18, γιατί είχαν πει μέχρι το τέλος του 17. Αλλά τώρα εντάξει, φτάσαμε 19, δεν μπορεί να αφήσουν το 18 απ' έξω. Δηλαδή θα κάνουμε άλλη ρύθμιση για το 18 και μέχρι το τέλος του 17. Περιμένουμε να δούμε. Όσον όπου δηλαδή θα το δούμε και αυτό. Αλλά η λογική είναι αυτή, 85% περικοπή προς αυξήσεων και προστίμων, ανάλογα τις δόσεις και την οικονομική δυνατότητα που έχει ο καθένας να μπει σε αυτή τη ρύθμιση. Πάντως το γεγονός ότι θα έχουμε μέχρι 36 δόσεις, εκεί που μέχρι τώρα είχαμε 12. Ναι. Αυτό δεν θα δώσει μια μεγαλύτερη δυνατότητα σε ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να μείνουν μέσα στο παιχνίδι, προσπαθούν να είναι συνεπείς, να έχουν μεγαλύτερη ελαστικότητα, να μπορούν να αποπληρώσουν σίγουρα. Αυτά τα οποία δεν χωράνε μέσα στις άλλες ρυθμίσεις που ναι, έχουν με μια μεγαλύτερη σίγουρα, αλλά ευελιξία. Αλλά μην ξεχνάτε ότι κάθε χρόνο οι οφειλέτες προς το δημόσιο αυξάνονται. Ναι. Και κάθε χρόνο αυτοί που είχαν λήξη πρόθεσμα τα μεγαλώσανε. Δηλαδή έχουν φτάσει 104 δις λήξη πρόθεσμα προς την ΑΔΕ, συν 86 δις οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα. Δηλαδή 186 δις. Από αυτά μην νομίζω ότι είναι πάνω από 80 δις εισπράξιμα. Όλα τα άλλα είναι πολύ δύσκολο να εισπραχθούν. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν πτωχεύσει, για ανθρώπους που δεν πληρώσανε ποτέ, για ανθρώπους που πραγματικά αντιμετωπίσαν προβλήματα. Κάποιοι θα μπουν, αλλά θα είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων. Και αυτοί δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν το κλίμα στην οικονομία και στην ναι. αγορά. Για μένα, ναι. πάλι το λέω, έχουν ξεκινήσει σιγά-σιγά και από πριν, διότι έπρεπε να δούμε και αυτούς τους ανθρώπους που έλαβαν τα δάνεια, κάναν τη συνάψη των δανείων πριν το 2010, σωστά. για ποιο λόγο το κάνανε, αν πληρώναν τις ρυθμίσεις τους ως το 2010, και αν ήταν εντάξει, χρόνο. Για πόσο χρόνο, και αν πραγματικά, γι' αυτό εκεί ο νόμος Κατσέλη ήταν καλός, γιατί ο δικαστής έβλεπε και το πρόβλημα σε βάθος. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι πληρώναμε το 10, ήταν εντάξει, ή ήταν απλώς πήραμε το δάνειο να κάνουμε επιχειρήσεις και να πάμε να κάνουμε άλλα πράγματα, ξέρω εγώ. Έβλεπε το προφίλ, πολύ σωστά το εστίασε, το προφίλ του δανειολήπτη. Αυτό δεν θα εντοπίζει τώρα η πλατφόρμα. Δεν είναι όλοι οι δανειολήπτες στρατηγικοί κακοπληρωτές. Ούτε όλοι έχουν πάρει τα χρήματα και δεν έχουν πληρώσει ποτέ. Υπήρχαν, αυτό πολύ ορθά, πολύ σωστή η επισήμανση σας, υπήρχαν πάρα πολλοί οφειλέτες, οι οποίοι έχουν αποπληρώσει σημαντικό τμήμα του δανεισμού τους, έως και μεγάλο τμήμα του δανεισμού τους, και ήρθε μετά η κρίση και αντιμετώπισαν την πραγματική και μόνιμη οικονομική αδυναμία που έθετε το νόμος ως κριτήριο. Αυτό ο νόμος Κατσέλη το επιβράβευε εντός εισαγωγικών στον οφειλέτη. Αναγνώριζε δηλαδή αυτόν ο οποίος είχε καταβάλει κάθε προσπάθεια, υπεράνθρωπη πλέον προσπάθεια, να είναι συνεπής. Έτσι ακριβώς. Και δυστυχώς οι άνθρωποι που κυβερνήσανε μετά, το νόμο Κατσέλη το λιδωρήσανε, φωνάζανε κανένα σπίτι στα κύρια τραπεζίτη, δεν βλέπανε το πρόβλημα πραγματικά της οικονομίας, δεν βλέπανε γιατί φτάσαμε ως εδώ, δεν βλέπανε ότι γίνεται μια προσπάθεια να μαζευτεί το κράτος, αλλά και αυτοί που δεν πήγανε, που πέσανε έξω, δημιουργήσανε και άλλους να χρωστάνε παντού, δημιουργήσανε και άλλους να έχουν κόκκινα δάνεια και έρχονται τώρα να τους πούνε τι. Τίποτα πραγματικά. Δηλαδή, οι ίδιοι άνθρωποι που τότε κάναν όλο αυτό το σαματά, κάνουν ένα νόμο ακόμα χειρότερο. Τώρα, κυρία Κλιμεντίδη, εγώ θέλω να μας πείτε, όσον αφορά, για να πάμε να δούμε τα εργαλεία, όσον αφορά το νέο νόμο Κατσέλη, από όσο τον έχετε δει, πόσο θα βοηθάει οφειλές οι οποίες έχουν να κάνουν σε σχέση με την εφορία, όπως δηλαδή ο παλαιός νόμος, διότι μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τις απειλές των κατασχέσεων, οι οποίες υλοποιούνται, γίνονται. Και ασφαλώς μετά από όλα όσα έχουμε δει να συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, σίγουρα φτάνουν όλοι και όλοι οι, ας το πούμε, επαγγελματίες, ενεργά οικονομικοί πολίτες, άνθρωποι οι οποίοι επίσης
μπορεί να έχουν υπαλληλική ιδιότητα, αλλά και αυτοί έχουν υποχρεώσεις δεξιά-αριστερά κτλ. Λοιπόν, φτάνουν λοιπόν όλοι να αρχίσουν να κάνουν τον απολογισμό τους και να σκέφτονται πώς με τον ένα τρόπο ή τον άλλον θα μπορέσουν να βάλουν τα πράγματα σε κάποια τάξη και να εξασφαλίσουν κάποιες ρυθμίσεις για να μπορέσουν να τα αποκριθούν. Εκεί λοιπόν ο νέος νόμος Κατσέλη πόσο μπορεί να βοηθήσει σε οφειλές οι οποίες υπάρχουν στην εφορία και δεν έχουν ρυθμιστεί, ενδεχομένως κάποιος να μην μπορεί να τις ρυθμίσει και να αναζητεί τρόπους να βρει και κάποιες περικοπές αλλά και βιώσιμες δόσεις. Να τονίσουμε το εξής. Το μόνο εργαλείο που προέβλεπε μέχρι σήμερα για τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή για όσους δεν έχουν εμπορική ή πτωχευτική ικανότητα, ναι, τη δυνατότητα να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους, ήταν ο παλαιός νόμος Κατσέλη. Το νέο πλαίσιο προβλέπει μόνο τη ρύθμιση των δανείων που έχουν ως εμπράγματι εξασφάλιση την πρώτη κατοικία. Καταλαβαίνετε ότι. Άρα μένει έξω η εφορία με το νέο νόμο. Από τη ρύθμιση, από ό,τι φαίνεται, ναι. Μακάρι να αλλάξει κάτι και να δούμε ότι θα μπορεί να ρυθμίσει με την ηλεκτρονική πλατφόρμα και την εφορία και το δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς. Προσέξτε, θα παρέχεται, λέει, μεν από τη στιγμή που κάποιος θα υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση μία γενική προστασία για ένα χρονικό διάστημα μέχρι 3 μήνες. Έχω ακούσει, δεν ξέρω πόσο ακριβώς θα είναι, ναι, αυτό τελικά, από όλους τους πιστωτές, ναι, αλλά δεν θα συμπεριλαμβάνονται στη ρύθμιση. Δηλαδή δεν θα ρυθμίζω εγώ και την εφορία και το ασφαλιστικό μου ταμείο και τη ΔΕΚΟ και όλα τα άλλα δάνεια που μπορεί να έχω. Και αυτό, ναι, πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Γιατί το γεγονός ότι εγώ δεν θα χάσω την πρώτη μου κατοικία από τον ένα πιστωτή που είναι η τράπεζα στον οποίο έχω το στεγαστικό μου δάνειο, δεν σημαίνει ότι δεν θα χάσω την πρώτη μου κατοικία από όλους τους υπόλοιπους που μπορώ να οφείλω. Πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, έτσι. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί και θα έχετε δυνατότητα οι τηλεθεατές να κάνετε τα τηλεφωνά σας, να βγείτε στον αέρα, να ρωτήσετε ό,τι θέλετε πάνω σε ζητήματα που έχουν κάνει με οφειλές στις τράπεζες, στην εφορία, στα ταμεία για τον νέο νόμο Κατσέλη και για τις δόσεις. Είναι μαζί μας άνθρωποι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα θέματα αυτά. Αμέσως μετά το πολύ σύντομο διάλειμμα, οι τηλεθεατές θα έχουν το βήμα τους να ρωτήσουν ό,τι τους απασχολούν πάνω στα κρίσιμα ζητήματα τα οποία μένει να ξεκαθαριστούν, διότι ακόμα, όπως είπαμε, ο νέος νόμος Κατσέλη δεν είναι νόμος του κράτους. Λοιπόν, και πάλι μαζί, πάμε να βάλουμε το τηλεφωνικό κέντρο, τα νούμερα του σταθμού μας στην οθόνη μας, ώστε οι τηλεθεατές μας να μπορούν να κάνουν τα τηλέφωνά τους, να βγουν στον αέρα, να ρωτήσουν ό,τι θέλουν και να απευθυνθούν στους ειδικούς που έχουμε σήμερα μαζί μας για ζητήματα που αφορούν το νέο νόμο Κατσέλη, που αφορούν τις ρυθμίσεις που ενδεχομένως θα γίνουν όσον αφορά την εφορία, τις ρυθμίσεις οι οποίες φαίνεται ότι θα γίνουν όσον αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία, τι μπορούν να περιμένουν, τι ενδεχομένως μπορούν να εκμεταλλευτούν, τι θα πρέπει να κάνουν, ό,τι τους απασχολεί, μπορούν να βγουν από εδώ και στο εξής στον αέρα, να κάνουν χρήση του τηλεφωνικού κέντρου του σταθμού μας και να ζητήσουν ό,τι θέλουν, να ρωτήσουν ό,τι θέλουν. Να λοιπόν, ότι... κύριε Κάουκη, ναι, ναι, ελάτε. Πούμε, για τον κόσμο να το ξέρει κιόλας, ναι, γιατί εδώ τον ενημερώνουμε τον κόσμο, ότι από 18 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πόθεν έσχες ηλεκτρονικά, όπου θα είναι μέχρι τέλος Μαρτίου, όπου όσοι είναι υπόχρεοι πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα pothenesches.gr με τους κωδικούς τάξη NET να μπουν και να υποβάλουν ό,τι ζητάει μέσα, ναι, δηλαδή ακίνητα, εισοδήματα, θηρίδες τυχόν που έχουν ομόλογα. Επειδή αναφερθήκατε στις θηρίδες και επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλο θέμα με τις θηρίδες και τις 200.000 θηρίδες που υπάρχουν, εκεί πώς θα γίνεται ο έλεγχος, κύριε Καούκη, βάσει στοιχείων που θα έχουν να κάνουν με οφειλές προς το δημόσιο, με παραβατική συμπεριφορά, θα πηγαίνει πλέον ο έλεγχος να βλέπει στις θηρίδες τι έχει ο καθένας και να του ζητάει το ποσό ενδεχομένως το οποίο χρωστάει? Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες πλέον να προστείλουν τα στοιχεία στην ΑΔΕ, ναι, όσων έχουν νοικιάσει θηρίδες στα τραπεζικά ιδρύματα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα δεν θα πηγαίνει ο φοριακός ή ΑΔΕ, τέλος πάντων, να ανοίγει τις θηρίδες. Όταν υπάρχουν χωροδιαφυγή πάνω από 150.000, εκεί θα ανοίγουν κατευθείαν. Κακουργηματικές δηλαδή, ναι, χωροδιαφυγή, δηλαδή εικονικές συναλλαγές, εικονικά τιμολόγια. Πάνω από 150.000. Ναι. Και εφόσον γίνει κάποιος τακτικός έλεγχος και κρίνει ο διευθυντής, μέσω εισαγγελέα πάλι θα πηγαίνουν πάμε και θα ανοίγουν τις θηρίδες. Πάμε στον κύριο Γιάννη που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τα μετρητά θα κατάσχονται, έτσι. Τα μετρητά θα κατάσχονται, μάλιστα. Ελάτε κύριε Γιάννη, καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Ένα από τους δύο πελάτες στη Κλιμεντίνη είμαι στο νόμο Κατσέλη. Και εμένα λήγει στο 21. Έχω κανένα πρόβλημα εγώ τώρα? Συγγνώμη, επειδή δεν σας άκουσα καλά. Εννοείται ότι έχετε καταθέσει αίτηση? Όχι, είμαι στο νόμο Κατσέλη. Ναι, αυτό λέω. Έχετε ήδη καταθέσει αίτηση. Και το 2021 είναι το δικαστήριό σας?
Ναι, τότε μου είχε βγάλει τηλεφωνία. Εσείς δεν έχετε πρόβλημα, όχι, δεν επηρεάζεστε. Γιατί είναι και ο γιος μου, μέχρι 27 είναι το γιο μου. Δεν έχετε πρόβλημα εσείς. Δεν επηρεάζεστε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Όχι. Είστε από τους τυχερούς. Καλή και καλό μήνα να έχετε. Επίσης, καλό μήνα. Είναι πολύ πάμε τώρα στον που... κύριο Γεράσιμο. Ελάτε, κύριε Γεράσιμε. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Καούκη. Και καλησπέρα, κυρία Κλιμεντίδη. Τον κύριο Καούκη βεβαίως τον γνωρίζω από κοντά. Απλώς θα ρωτήσω την κυρία Κλιμεντίδη το εξής. Εγώ είμαι ένας έμπορος. Η κατάσταση αυτή με έκαμε να κλείσω το κατάστημά μου. Το καιρό που πήγαινα καλά, πήρα ένα δάνειο επιχειρησιακό. Το επιχειρησιακό δάνειο μου βάλε προσημείωση τρία διαμερίσματα που είχα. Τα τρία διαμερίσματα όμως, η αξία τους κάνουν περίπου 200.000 ευρώ. Το χρέος που έχω στην τράπεζα είναι 500. Μου έδωσε 500. Άνετα, 500. Τώρα, λένε ότι η αξία πρέπει να έχει χρέος μέχρι 130. Γιατί δεν παίρνουν τα δύο σπίτια που έχω, να τα πάρουν και να μου αφήσουν το ένα, να μείνω μέσα και να το πληρώνω σιγά-σιγά. Κοιτάξτε. Αυτό που λέτε εσείς είναι η οικειοθελής παράδοση ακινήτων προκειμένου να εξοφλήσουμε το χρέος μας. Αυτή η λύση που είναι και εύλογη για μεγάλο αριθμό φιλετών όπως εσείς που έχει βρεθεί με έναν αριθμό ακινήτων και δεν επιθυμεί να έχει χρέος στην πλάτη του αλλά να μείνει με την πρώτη του κατοικία και να δώσει τα υπόλοιπα ακίνητα ενώ προβλέπεται στον κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών σαν μία λύση σε πολλές περιπτώσεις, δυστυχώς οι τράπεζες σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων δεν την προτιμούν και μάλιστα δεν προχωρούν στη διαδικασία αυτή προτιμώντας να βγάλουν τα ακίνητα στον πληστηριασμό. Είναι πολύ πιθανό να σας πω ότι αν κάνατε αυτή την κρούση, αυτή την πρόταση στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη και εφόσον όταν ήσασταν έμπορος, γιατί το άκουσα, αν άκουσα σωστά, πληρώνατε το δάνειό σας. Άρα είστε για τον νόμο Κατσέλη πρώην έμπορος που ήταν συνεπής στην αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων όσο ήταν έμπορος, η πρόταση σας αυτή είχε πολλές πιθανότητες να γίνει δεκτή. Γιατί? Ναι. Γιατί στην ουσία θα προτείνατε αποπληρωμή του δανείου σας με ρευστοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας. Να σας διακόψω και να πουλήσει τα διαμερίσματα. Mm-hmm. Δεν πρόκειται να φτάσει στα 500.000 που χρωστάω. Αυτό είναι, να ξέρετε, το πρόβλημα αυτό το αντιμετωπίζει μεγάλος αριθμός οφειλετών. Γιατί όταν πήρατε το δάνειο, οι εμπορικές αξίες ήταν πολύ υψηλότερες από τις αντικειμενικές. Άρα σας δώσανε δάνειο οι τράπεζες με βάση την τότε εμπορική αξία που ήταν πολύ υψηλότερη της αντικειμενικής. Τώρα που έχουν πέσει τόσο πολύ, έχουν κατακριμνιστεί πλέον οι εμπορικές αξίες, γι' αυτό εμφανίζεται αυτή η προβληματική κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση... Αλλά σήμερα δεν προστατεύουμε εγώ από το ποσό του 130.000 ευρώ που λένε. Εσείς θα προστατευόσασταν μόνο αν το άλικτο κεφάλαιο του δανείου σας είναι αυτό το ποσό ή αν ήσασταν τυχερός και δεν έχετε πάρει ένα δάνειο, αλλά πολλά μικρότερα δάνεια που έχουν πράγματα εξασφάλισης στο ακίνητο και είναι μέχρι 130.000 ευρώ το καθένα. Εδώ όμως βλέπεις όμως έχουν ευθύνες και οι τράπεζες. Δεν είναι όλο το δάνειο να είναι, όλα τα δάνεια να είναι το μάξιμο 130.000. Όχι. Από ό,τι φαίνεται, βέβαια, κοιτάξτε, μιλάμε για ένα μελλοντικό νομοσχέδιο, δεν έχουμε μπροστά μας τα σχέδια νόμου, σωστά. Οπότε σας το λέω με βάση το τι έχουμε ακούσει όλοι. Με τις πληροφορίες. Με βάση λοιπόν τις πληροφορίες που έχουμε, το κρίσιμο είναι το κάθε δάνειο που έχει πράγματι εξασφάλιση πάνω στην πρώτη κατοικία, πάνω στο σπίτι, στο ακίνητο, να είναι ως 130.000. Δεν ακούμε δηλαδή ότι θα πρέπει το σύνολο των δανείων που έχουν πράγματι εξασφάλιση πάνω στην πρώτη κατοικία να είναι 130.000. Αλλά για να μπορέσω να σας πω... Κυρίως όταν μας δίνανε το δάνειο σαν εμπόρους, μας βάζανε προσημείωση, να πάω στο σπίτι, μας έδωσε τρεις φορές δάνειο. Αυτό όμως το αντιμετωπίζουν, αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε εσείς, το αντιμετωπίζουν περίπου 400.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και γι' αυτό λέμε ότι η πρώτη κατοικία είναι άμεσα συνδεδεμένη και με την εμπορική ιδιότητα και γι' αυτό πρέπει να προστατεύεται. Συγγνώμη, αν μου πάρει η τράπεζα τα δύο διαμερίσματα. Τώρα τα διαμερίσματα τι γίνεται, αυτό είναι το ερώτημα. Δεν έχει να μου πάρει τίποτα άλλο. Γιατί δεν με αφήνει το ένα να μείνω, να με πετάξει έξω. Σας επανέλαβα. Αυτό που λέτε εσείς, το οποίο προβλέπεται από τον κώδικα δεοντολογίας, δεν το προτιμούν οι τράπεζες. Και δεν υπάρχει τρόπος να τις υποχρεώσεις να το δεκτούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Τσίπρας δεν το προτιμεί.
Δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ τι προτιμήσω. Άλλα έλεγε. Εδώ βάλατε μια κρίσιμη ερώτηση, αλλά δεν είναι πολιτική. Άλλα έλεγε ο Τσίπρας, άλλα έκανε. Το θέμα είναι ότι. Ψηφίσαμε τον Τσίπρα για να μας πει ότι να μας βγάλει από τον δρόμο. Κύριε Γεράσιμε, ένα λεπτάκι, επειδή είναι και εδώ η κυρία Κλιμεντίδη, μήπως σας δώσει μια απάντηση που σας δώσει μια λύση. Μήπως ο κύριος Γεράσιμος πρέπει να κάνει να προσφύγει στον εξοδικαστικό με την ιδιότητα που έχει. Αφού δεν είναι πλέον έμπορος, είναι πρώην έμπορος. Το μόνο που θα μπορούσε να κάνει, επειδή όπως είπα, ισχύει ο υπόλοιπος νόμος Κατσέλη. Μπορούσε να κάνει μία κατάθεση αίτηση στον νόμο Κατσέλη, όπως ισχύει, χωρίς την προστασία του άρθρου 9, δηλαδή την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ναι. Όπου επειδή ακριβώς θα πρότεινε ρευστοποίηση των υπολείπων ακινήτων, θα είχε μία πιθανότητα να διασώσει το ένα από τα τρία ακίνητα. Σαν εύλογη εντός εισαγωγικών διάσωση. Η μόνη λύση που σκέφτομαι είναι αυτή ή να συνεχίσει. Παρόλο που η τράπεζα χρωστά 500.000. Εκτός θα μου πάρει ένα μνήμα που έχω στην Κεφαλονιά εκεί πέρα, έχω ένα κοιτάξτε, τάφο να μου πάρει. Καταρχάς, από τη στιγμή που οφείλετε παραπάνω ποσό από την σημερινή αξία που έχουν τα κίνητά σας, η τράπεζα έχει εύλογο συμφέρον να κάνει διαγραφή στο υπόλοιπο ποσό. Και είναι λογικό. Να το κουρέψει. Όμως, επειδή όταν διαπραγματευόμαστε με τράπεζες, απαιτεί συγκεκριμένες διαδικασίες, δηλαδή θα πρέπει να αποδεικνύεται αυτή η πολύ χαμηλότερη αξία από το υπόλοιπο του δανείου, θα πρέπει λοιπόν να βρείτε έναν εμπειρογνώμονα μηχανικό, ο οποίος θα φροντίσει να δείξει αυτά τα νούμερα. Δηλαδή, ότι κύριε, εμένα και να με εκπληστηριάσετε το σύνολο της περιουσίας μου, δεν θα πάρετε ποτέ πάνω από τα 200 χιλιάρικα. Από τη στιγμή που αποδείξετε αυτό, μπορείτε να πάτε πάλι στην τράπεζα και να κάνετε μια διαδικασία με τον κώδικα διοντολογίας, με την τυποποιημένη οικονομική κατάσταση δεδομένων και να ζητάτε κούρεμα στο υπόλοιπο ποσό και να ρευστοποιήσουν τα υπόλοιπα κίνητα. Αλλά, όπως σας προείπα, η τράπεζα δεν είναι υποχρεωμένη να τα δεχτεί. Άρα, η τελευταία εναλλακτική είναι ο νόμος Κατσέλη, όπως θα συνεχίσει να ισχύει, που ζητάτε ρευστοποίηση των δύο ακινήτων και προστασία του ενός. Λοιπόν, κύριε Γεράσιμε, να είστε καλά, ό,τι χρειαστείτε, επανέρχεστε. Εδώ είμαστε. Πάμε στον κύριο Γιώργο. Ελάτε, κύριε Γιώργο. Καλησπέρα, κύριε Κλιμεντίδη. Χαίρομαι που σας ακούω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Εγώ είχα μια επιχείρηση, συγκεκριμένα ένα πρακτορείο προπό, το οποίο πώλησα σε κάποιον. Με ακούτε? Μάλιστα, ναι. Το οποίο πώλησα σε κάποιον στις 3 Δωδεκάτου του 8 με ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο επικύρωσα με πληροξούσιο συμβόλαιο. Και με υπεύθυνη δήλωση ότι το πούλησα. Αλλά απλά παρέμενε στο όνομά μου, διότι δεν μπορούσε να μεταβιβαστεί. Να μεταβιβαστούν οι άδειες. Συγκεκριμένα ναι. δεν επέτρεπε να γίνει μεταβίβαση της αδείας. Και παρέμενε στο όνομά μου. Έκανα ένα ιδιωτικό συμφωνητικό ότι θα αναλάβει όλα τα έξοδα μέχρι και κατάλαβα. Και τα λοιπά. Ναι. Αυτός με τσιπάτησε. Ούτε το τίμημα πήρα, ούτε πλήρωσε τίποτα. Μου άφησε χρέη στην εφορία γύρω στις 25.000 και 39.000 στον ΕΦΚΑ, στον ΟΑΕ. Εγώ τώρα δεν μπορώ να βγω στη σύνταξη. Ενώ έχω συμπληρώσει από το 12, δεν μπορώ να βγω στη σύνταξη. Τι λέτε να κάνω? Έκανα αίτηση για τη διαγραφή παράλληλων οφειλών και μου απάντησαν ότι λόγω του το ότι είμαι πριν το 93 δεν αναγνωρίζεται. Ο κύριος Πετρόπουλος όμως είπε ότι η διαγραφή οφειλών παράλληλες ασφάλισης θα ισχύσει για όλους. Τι λέτε να κάνω? Κοιτάξτε, είναι ένα κομμάτι το τι θα γίνει με την παράλληλη διαγραφή οφειλών και ένα άλλο τι μπορείτε να κάνετε για την εξαπάτηση που έχετε υποστεί. Καταρχάς, αφού έχετε ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο αποδεικνύει με βεβαιότητα, γιατί μου είπατε ότι έχει και περιβληθεί τον συμβολογραφικό τύπο, υπάρχει δηλαδή και επικύρωση από συμβολογράφο. Κατάλαβα καλά? Βεβαίως. Επιρρεξούσε επικυρωμένο από συμβολογράφο. Λοιπόν, το οποίο αναφέρει ότι του μετέφερα την επιχείρηση. Ακούστε. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει κάτι τέτοιο, αφενός μπορείτε να κινηθείτε σε βάρος του ανθρώπου αυτού που σας εξαπάτησε, διεκδικώντας με νόμιμο τρόπο, με αγωγή δηλαδή και ούτω καθεξής, την καταβολή των χρηματικών ποσών. Αφετέρου, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να αποδείξετε στον ασφαλιστικό φορέα και στο δημόσιο ότι αυτές οι οφειλές δεν είναι δικές σας. Τώρα, η διαδικασία της απόδειξης στο δημόσιο δεν μπορώ να την πω σε μια εκπομπή. Είναι πολύ ειδική και τεχνική διαδικασία. Και είναι και δύσκολο, δεν είναι εύκολο το δημόσιο. Γίνονται απλά η διαδικασία των ενστάσεων. Επειδή είναι στο όνομά του επιχείρηση, είναι υπόχρεωση αυτό για τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί. Απλά, αν στην περίπτωση που υπάρχει και παράλληλη. Γι' αυτό λέω, είναι πολύ τεχνικό ζήτημα για να το πούμε τώρα σε μια τηλεφωνική επαφή. Από την άποψη ότι πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη διαδικασία ένσταση, διοικητική διαδικασία και πάλι δεν είναι σίγουρο το δημόσιο θα το δεχτεί. Απλά λέω ότι είναι ένα μέσο άμυνας
να προσπαθήσετε να παρασπίσετε τα δικαιώματά σας. Τώρα, για την παράλληλη διαγραφή. Κυρία Κλιμετίδη, να κάνω μια αίτηση αναστολής. Να ολοκληρώσω, συγγνώμη, γιατί δεν σας ακούτε καλά. Να ακούσετε αυτό που θέλω να πω και μετά πείτε, ρωτήστε μου για ό,τι άλλο θέλετε. Ναι. Γιατί είπατε για την παράλληλη διαγραφή. Η παράλληλη διαγραφή, όσο ισχύει σήμερα, δεν καταλαμβάνει οφειλέτες σαν εσάς. Τώρα, το αν θα ισχύσει για όλους ή όχι, αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρω. Είναι θέμα το τι το είπε ο κύριος Πετρόπουλος ή οποιοδήποτε. Αν δεν ψηφιστεί σαν νόμο να το δούμε, καταλαβαίνετε ότι είναι μια θεωρία ή μια μελλοντική καλή κατάσταση, αλλά δεν την έχουμε σήμερα μπροστά μας σε εναιστώτα χρόνο. Άρα, δεν είναι κάτι που ακόμα μπορεί να γίνει στην περίπτωσή σας. Τώρα, κάτι ακόμα που μπορείτε να κάνετε είναι να αναμένετε τη νέα διαδικασία επανυπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, δεδομένου ότι, όπως γνωρίζουμε, από το Μάρτι και έπειτα θα έχουμε εξελίξεις στο θέμα αυτό, με αποτέλεσμα το ποσό που οφείλετε δεν θα είναι πλέον πάνω από 20.000, θα είναι κάτω από 20.000, άρα θα μπορείτε να βγείτε στη σύνταξη με μία παρακράτηση του ποσού και το υπόλοιπο ποσό που οφείλετε. Είστε μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση όντως, αλλά δεν υπάρχει εύκολη λύση για την περίπτωσή σας, διότι από τη στιγμή που εξακολουθούσε και λειτουργούσε η επιχείρηση στο όνομά σας, παρότι έχετε το ιδιωτικό συμφωνητικό, υπάρχει, θα λέγαμε, ένα τεκμήριο για το δημόσιο φορέα και το δημόσιο τομέα ότι εσείς είστε υπόχρεος. Άρα, για να αποδείξετε ότι δεν είστε υπόχρεος και να απαλλαγείτε από αυτά τα χρέη, θα πρέπει να μπείτε σε μια διαδικασία της δικαιοσύνης περίπλοκη. Με ενστάσεις, διοικητική δίκη και ούτω καθεξής, προκειμένου να αποδείξετε ότι δεν ισχύουν όλα αυτά. Τώρα για την αναστολή, πείτε μου τι θέλετε να ρωτήσετε. Ναι, έχω κάνει. Εγώ σκέφτηκα, μήπως είναι δυνατόν να κάνω μια αίτηση αναστολής. Τι αίτηση αναστολής? Αίτηση αναστολής στην εφορία και να τους πω ότι, κύριε, εγώ το 12 έκλεισα την επιχείρηση. Από το 12 και μετά, ό,τι οφείλω εγώ σε εισόδημα και ένφια, αναγνωρίζω να κάνω μια ρύθμιση να τα πληρώσω. Το ίδιο να κάνω και στον ΕΦΚΑ. Για ακούστε λίγο τον κύριο Καούκη, κύριε. Δυστυχώς για την εφορία. Σας ακούω. Δυστυχώς για την εφορία αυτό δεν αναγνωρίζεται. Σωστά. Γιατί εσείς όχι, γιατί είστε στα ηλεκτρονικά αρχεία του Μητρό της ΔΟΕ, της οποίας ανήκετε, φαίνεστε ότι είστε ενεργός επιτευγματίας με αυτό το αντικείμενο εργασιών και δεν υπάρχει κάποια μεταβολή. Άρα πρέπει να κινηθείτε ό,τι σας είπε η κυρία Κλιμεντίδη, λοιπόν, με αγωγή εναντίον του άλλου συμβαλλόμενου, για να πάρετε τα χρήματα να τα δώσετε στην εφορία. Κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Ακούστε με, μισό λεπτό, παρακαλώ. Ήδη έχω κινηθεί εναντίον του άλλου με αγωγή, αλλά το θέμα είναι πότε θα βγει η απόφαση και αν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω στον ΕΦΚΑ αυτή την απόφαση. Φυσικά, αν είναι υπέρ σας η απόφαση, θα μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε. Οι δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες θα αναγνωρίζουν κάποιον άλλο σαν δικαιούχο, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι, σας επανέλαβα, επειδή είναι τεχνικά θέματα, δεν μπορούν να αναλυθούν σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, πρέπει να κινηθείτε προσεκτικά και στρατηγικά. Κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Όταν θέλετε και πάλι, επανέρχεστε στην εκπομπή. Θα κάνουμε πάρα πολλές εκπομπές οι οποίες θα έχουν αυτό το αντικείμενο. Κύριε Καούκη, και ένα σχόλιο από το οποίο έτσι που διαμορφώνεται. Το τοπίο της ανάπτυξης που ήρθε. Αυτό το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε, τα προβλήματα, τα χρέη, τις οφειλές, όλα αυτά τα οποία έρχονται και σκάνε. Ναι, δυστυχώς είναι ένας φαύλος κύκλος, εγώ αυτό βλέπω. Γίνεται μια ανακύκλωση της φτώχειας μας. Δεν είμαι αισιόδοξος με όλα αυτά που συμβαίνουν. Εν τω μεταξύ, έχουμε ένα προεκλογικό κλίμα το οποίο ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο και συνεχίζεται. Και όσο πάει, είναι ακόμα χειρότερο. Είναι σαν ένας καρκίνος μέσα στην αγορά που σιγά σιγά τρώει τα σωτικά της αγοράς. Και ο ένας τρώει τα σωτικά του αλλονού. Και όπως βλέπετε και με το παράδειγμα του συγκεκριμένου, του προηγούμενου, ο ένας έφαγε τον άλλον. Δηλαδή, οι δύο άνθρωποι που ήταν σίγουρα φίλοι, κάναν μια δουλειά μαζί και ο ένας τρώει τον άλλον γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό σας λέω ότι γίνεται μια ανακύκλωση στόχευση. Εδώ πρέπει να γίνουν εκλογές χθες, να ξεκινήσουμε από την αρχή, να μηδενίσουμε, να πανιδρύσουμε κράτος, να ψηφιοποιήσουμε τα πάντα και να ξεκινήσουμε από την αρχή με φουλ τις μηχανές. Λοιπόν, κύριε Κλιμεντίδη, οι τηλεθεατές μας έχουν την ευχέρεια να συνεχίσουν να βάζουν τα ερωτήματά τους. Κύριε Κλιμεντίδη, τώρα να επανέλθουμε λίγο στον εξαδικαστικό. Όπως είναι ο εξαδικαστικός, με τον τρόπο που αναπτύσσεται, με τον τρόπο που εξυγχρονίστηκε, με τις αυξημένες λύσεις που έχει δώσει πια, οι οποίες είναι πάνω από χίλιες, και τις δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις οι οποίες βρίσκονται στη διαδικασία υποβολής και είναι μέσα στο σύστημα, πώς τον συγκρίνετε σε σχέση με τα υπόλοιπα εργαλεία που υπάρχουν για την ρύθμιση των χρεών? Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων, η μόνη άλλη επιλογή για κάποιον ήταν ο πτωχευτικός ή ο παραπτωχευτικός, όπως λέμε, κώδικας, δηλαδή διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής αναδιάρθρωσης κτλ. Ναι. Οι οποίες σαν διαδικασίες αφενός είναι χρονοβόρες, αφετέρου είναι πολυδάπανες πραγματικά. Και όχι μόνο αυτό, δεν έχουν άμεσα αποτελέσματα. Δεν ολοκληρώνονται δηλαδή
Μπορώ να σας πω, στο ίδιο χρονικό διάστημα που ολοκληρώνεται ένας εξοδικαστικός, που σκεφτείτε και ο εξοδικαστικός μηχανισμός αργεί. Ναι. Άρα σκεφτείτε τη δικαστική οδό και τη δικαστική διαδικασία που έχει πολύ συγκεκριμένο τεχνικό τρόπο για να βγάλει μία απόφαση. Ναι. Επομένως, ο εξοδικαστικός μηχανισμός, είτε το θέλουμε είτε όχι, με τα πολλά ελαττώματά του, παρά τις προσπάθειες, οφείλουμε να πούμε αξιόπινες, πραγματικά αξιόπινες προσπάθειες που γίνονται για να υπάρξει βελτίωση και αυτοματισμός, δεν έχει καταφέρει ακόμα να μας δώσει τα αποτελέσματα που θα έπρεπε. Και αυτό γιατί. Διότι αφενός μέχρι πρότινος αντιμετωπίζαμε τα γραφειοκρατικά κολλήματα, δηλαδή έπρεπε να έρθουν πληθώρα εγγράφων που τα έφερε ο ίδιος ο φιλέτης, πήγαινε σε ουρές, πήγαινε στον ΕΦΚΑ, πήγαινε στην ΔΟΗ. Είστε λίγο σύντομοι, γιατί περιμένει η κυρία Μαρία. Και αφετέρου, το συγγνώμη, και αφετέρου, είχαμε το μεγάλο θέμα ότι δεν είχαμε πάντα τις τράπεζες να συμβάλλουν και να θέλουν να βρουν μια λύση. Αυτό πλέον έχει γίνει με ειδικό τεχνικό τρόπο. Πάμε στους τηλεθεατές μας, πάμε στην κυρία Μαρία που μας περιμένει. Ελάτε, κυρία Μαρία, καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Παρακαλώ πολύ. Θέλω να σας εκθέσω το θέμα μου. Ναι. Έχω πάρει δάνειο, όχι για πρώτη κατοικία, επειδή αυτή την εποχή μας δίνανε αφιδώς τα δάνεια και ήμουνα σε καλή εργασία, πήρα και τώρα είμαι εκτεθειμένη. Έχω προσφύγει βέβαια, έχουμε περικοπές τεράστιες και είμαι φοβερά εκτεθειμένη. Έχω προσφύγει στο νόμο Κατσέλη. Γίνεται το δεύτερο δικαστήριο το καλοκαίρι, αλλά ωστόσο λέω μπορώ να πουλήσω και να βγάλω ένα μεγάλο μέρος του χρέους. Κοιτάξτε. Και να πάω τα χρήματα στην τράπεζα. Από τη στιγμή που είστε στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, δεν είναι δυνατόν. Με τα παλιά δεδομένα είμαι, όχι στο καινούριο. Με όποια και να είστε. Ναι. Από ναι, τη στιγμή ναι. που έχετε υπαχθεί στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε εμπράγματη μεταβίβαση ακινήτου, λέει ο νόμος. Δηλαδή δεν μπορείτε να πουλήσετε το ακίνητό σας. Και αυτό γίνεται για να διασφαλιστούν και οι πιστωτές ότι δεν θα το ζημιώσετε. Όμως, αν η τιμή πώλησης που έχετε βρει στο ακίνητο αυτό είναι τιμή στην οποία συμφωνήσει η τράπεζα, δηλαδή πει η τράπεζα, ναι, κυρία Μαρία, αυτό το ακίνητο και εγώ θα το έβγαζα στο χ ποσό, στις 200.000-100.000, συμφωνώ, τότε θα υπάρξει η αγοραπολισία, θα παρακρατηθούν τα χρήματα για να δοθούν στην τράπεζα, μάλιστα. Που μένει να δούμε τι κούρεμα θα σας κάνει, θα σας ζητήσει το υπόλοιπο της οφειλής κτλ. Αλλά δεν θα μπορείτε να συνεχίσετε με τον νόμο Κατσέλη. Αν δεν θα μπορώ να συνεχίσω. Όχι. Η εμπράγματη μεταβίβαση δεν μπορεί να γίνει. Πρώτα να περιμένω να γίνει ο νόμος. Ακόμη και να γίνει το δικαστήριό σας και αφού βγει η απόφαση πάλι για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δεν μπορείτε να κάνετε διαδικασίες αγοραπολισίας. Δεν μπορώ να κάνω. Όχι. Συνεπώς θα πρέπει υπολογίστε να περιμένω ότι για ένα έτος μετά τη δημοσίευση της απόφασης δεν μπορείτε και εγώ θα σας συμβούλευα να αφήσετε να περάσει τριετία σε κάθε περίπτωση. Και θα είμαι καλυμμένη με τη δόση την υπάρχουσα. Με την, συγγνώμη. Θα είμαι καλυμμένη με τη δόση που δίνω τώρα. Δεν μπορώ να γνωρίζω τα περιστατικά της αιτήσεώς σας, αλλά στην περίπτωση που το δικαστήριο δει ότι δεν έχει υπάρξει κάποια σημαντική αλλαγή στα εισοδήματά σας, στα μηνιαία εισοδήματα. Δεν τότε υπάρχει αλλαγή. Καμία. Στην περίπτωση λοιπόν που κάνει δεκτή την αίτηση, έχετε πολύ μεγάλες πιθανότητες να παραμείνει η ίδια η μηνιαία δόση που δίνετε σήμερα με βάση την προσωρινή σας διαταγή. Ωραία. Ωραία. Εντάξει. Να είστε καλά, κυρία Μαρία. Καλώς σας βράδυ. Κύριε Καουκή. Βλέπετε ο κόσμος προβλήματα συνέχεια. Εντάξει, ελπίζω το 19 να τελειώσουμε γρήγορα όλα αυτά που όπως είπαμε και να πάμε σε κάτι καλύτερο. Υπάρχουν τώρα εναλλακτικές δυνατότητες σε σχέση με τα υπάρχοντα εργαλεία τα οποία έχουμε δει που να μπορούν να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο και πιο ουσιαστικά σε βάθος την αγορά να αναπνεύσει, να ρυθμίσει, να πληρώσει και να ξαναμπεί, να ξαναζήσει, να επιβιώσει. Κοιτάξτε, η αγορά για να τα κάνει όλα αυτά πρέπει να παράγει και να παράγει πλούτο, να έρθει νέο χρήμα, να γίνονται νέες θέσεις εργασίας, νέοι μισθοί και όλα αυτά για να μπορέσουν μετά να ξεπληρώσουν τις υποχρεώσεις. Βλέπετε ότι και οι καταθέσεις ακόμα μειωθήκανε μέσα στο 2018. Δηλαδή και όσοι είχαν κάτι στην άκρη ή τους τα πήρανε μετά από κάποιους ελέγχους και πρόστιμα κτλ. Ή τα δώσαν στα παιδιά τους, οι παππούδες, για να ζήσουν, γιατί μείναν άνεργοι, γιατί δεν έπεσε ο μισθός για όλα αυτά. Δεν παράγεται νέο χρήμα. Άρα δύσκολο να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Δηλαδή θα διαιωνιζόμαστε έτσι, εάν πραγματικά δεν καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε στην οικονομία και να φύγουμε από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος, που δεν αφήνουμε τον ιδιωτικό τομέα να παράγει. Όταν έχουμε τώρα όμως μια κυβέρνηση που ακόμα και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα φέραν μια ανάπτυξη
εδώ. Δηλαδή, εγώ στα δικά μου, στα δυτικά προάστια, να είχα στο Ήλιον ή στο Χαϊδάρι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, δεν θα έφανε θέση εργασία αυτό. Καθηγητές θα δουλεύανε, μάγειρες, νοσοκόμες, τα πάντα όλα. Έχουμε χρόνο να ακούσουμε την κυρία Λιάνα που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ελάτε, κυρία Λιάνα. Ελάτε, κυρία Λιάνα, σας ακούμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στην κυρία Κλιμεντίδη. Παρακαλώ. Το δεύτερο δικαστήριο γίνεται το Φεβρουάριο του 20. Mm-hmm. Εγώ έχω όμως ένα πρόβλημα. Έχω ακούσει ότι την απόφαση του δικαστηρίου υπάρχει περίπτωση να τη φέρει ο δικαστικός επιμελητής στο σπίτι. Εγώ για προσωπικούς λόγους δεν το θέλω αυτό. Πώς μπορώ να το αποφύγω? Καταρχάς να σας πω το εξής. Όταν γίνει το δικαστήριό σας το Φεβρουάριο του 2020, δεν σημαίνει ότι θα βγει απόφαση σε ένα μήνα ή σε δύο ή πολύ σύντομα. Αυτό που μπορείτε να πείτε στον δικηγόρο που έχετε είναι να έχει το νου του, ώστε με το που βγει η απόφαση, με τη στιγμή που θα βγει η απόφαση, να το μάθετε, να κοινοποιήσετε εσείς τις τράπεζες και να μπορέσετε να γλιτώσετε την επίδοση κατά αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, κανείς δεν σας εγγυάται ότι η τράπεζα δεν θα επιδώσει στην κατοικία σας. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν δηλώσετε άλλη διεύθυνση. Εκπομπή τέλος. Να σε ευχαριστήσω και τους δύο. Κυρία Λιάνα, ό,τι χρειαστείτε, η εκπομπή θα είναι και πάλι από Δευτέρα στον αέρα για να σας βοηθήσει. Οπότε μπορείτε πάλι να πάρετε τηλέφωνο και να βάλετε τα πρόσθετα ερωτήματα που θα έχετε. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Blue Sky Economy Δευτέρα το βράδυ στις 8. Καλή. Καλό σας βράδυ.